από πιτσιρίκο ζωγράφιζα και εντελώς τυχαία πήγαμε να κουμπάρω μου σε μια σχολή, σαν πιτσιρίκιο και εμείς τέλος πάντων, να φύγουμε από το χωριό και βρήκαμε εντελώς τυχαία μια σχολή αγιογραφίας στις Γούβες, στα πρώτα ΙΕΚ. Σιγά σιγά, δεν δίνει πολύ σημασία, στο τέλος με εντυπωσίασε τόσο πολύ το τελευταίο μήνα που πήγα και βρήκα αμέσως έναν αγιογράφο, ο οποίος μας έκανε μάθημα και στη σχολή και δούλεψα ένα εξάμηνο σαν πρακτική, ας πούμε, και μετά προσπάθησα μοναχός μου να κάνω μια αρχή. Εκτός ότι κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί με την αγιογραφία είναι λίγο δύσκολο να εκτιμήσει τη δουλειά που έχει σαν ποιότητα δουλειάς, η οποία δεν μπορούσα να την αντιληφθώ, ούτε νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι ακόμα και τώρα, γιατί δεν έχω την εμπειρία, δεν έχω... νομίζω ότι θέλω αρκετή δουλειά ακόμα. Είναι πολύ πιο εντυπωσιακή, νομίζω, τώρα που ξέρω καλύτερα, και από τη ζωγραφική, όχι πως θέλω να συγκρίνω πράγματα, αυτά είναι και θέμα γούστου, αλλά νομίζω ότι είναι, έχει μια δυσκολία που και μια αρχιτεκτονική, μια ιδιαιτερότητα τέλος πάντων, που όσο αντιλαμβάνομαι κάθε μέρα 10 πράγματα, τόσο πολύ με εξητάρει περισσότερο και θέλω να ασχοληθώ. Δεν έχει πυροπτική και έχει μερικά πράγματα δεδομένα. Το να αντιγράψεις κάτι δεν νομίζω να είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να απεικονίσεις κάτι 100%. Οπότε προσπαθούμε να το βγάλουμε σε ένα ποσοστό από 50, 60, 70 και πάλι νομίζω σε αυτό το ποσοστό είναι μεγάλη επιτυχία το να το καταφέρεις. Νομίζω ότι αυτό που κάνω τα τελευταία χρόνια, αυτή την εποχή τέλος πάντων, έχω πάρει στοιχεία από πάρα πολλές, ας το πούμε, σχολές αγιογραφίας και λίγα στοιχεία ζωγραφικής και έχω κάνει, ας το πούμε, προσωπικό στυλ, αποκλείεται να το πω, αλλά επειδή είμαι ακόμα σε ένα στάδιο που μ' αρέσει να ψάχνω και μ' αρέσει να δοκιμάζω και να αναμειγνύω τεχνικές που για άλλους πιθανόν είναι κακό, εγώ είμαι στην εποχή που πειραματίζομαι, γιατί αν δεν πειραματιστείς δεν μπορείς να χορτάσεις και πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου μερικά πράγματα ή να φύγεις από κάτι που δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν με καλύπτει, που νόμιζα πως με καλύπτει, και νομίζω ότι κάνω κάτι ανάμεικτο. Έχω πειραστεί λίγο από ζωγραφική, από αναγέννηση στα τελευταία μου ζωγραφικά θέματα τέλος πάντων, και μου αρέσει πολύ και η μοντέρνα αγιογραφία, η οποία μάλλον είναι ζωγραφική και έχει στοιχεία αγιογραφίας. Οι διαφορές είναι νομίζω αρκετές και μεγάλες και στο χρώμα, αλλά αν συγκρίνουμε τη δικιά μας περισσότερο, τη βυζαντινή, μάλλον την κριτική με τη μακεδονική, υπάρχει μεγάλη διαφορά στην πλαστικότητα των κινήσεων, που είναι πιο εκφραστικές οι μορφές στη μακεδονική σχολή. Η κριτική έχει πιο σταθερές, πιο σοβαρές μορφές, λίγο πιο σκούρα χρώματα, πιο ταπεινά χρώματα, αλλά νομίζω ότι κάθε μια έχει φοβερή γοητεία. Νομίζω πως η κριτική σχολή είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί έχει πολύ αυστηρότητα στις μορφές, έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που χρησιμοποιούν το να φωτίσουν ένα πράγμα, ένα πρόσωπο. Η μεταβυζαντινή, ας το πούμε, που είναι στη σχολή, στον Εφτανησιακή σχολή, είναι πιο ζωγραφικές, έχουν επηρεαστεί αρκετά από Ιταλία και δεν ξέρω αν κατατάσσεται ακριβώς τα βυζαντινά. Έχουμε κριτικούς ζωγράφους όπως ο Δαμασκηνός, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τον αντιγράφω συχνά, ο οποίος έκανε κριτική σχολή με τρομερά έργα, τα οποία μετά, που αν δεν κάνω λάθος, στην Ιταλία επηρεάστηκε αρκετά και από τη ζωγραφική και έκανε μια ιδιαίτερη δικιά του σχολή, ας το πούμε, δεν ξέρω.
Νομίζω που έχουμε αρκετές δουλειές αξιόλογες, απλώς δυστυχώς δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι συντηρημένες καλά. Πιθανόν εγώ δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, ή τις αφήνουν δευτερεύοντες, άλλες που είναι καταστραμμένες γιατί δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουν, σαν να μην ξέρουμε καν ότι υπάρχουν. Ενώ έχουμε πάρα πολλές σε μοναστήρια, φρέσκο τοιχογραφίες που ζωγραφιζόταν μια ιδιαίτερη τεχνική όταν η νοπός ήταν ο Σοβάς και το κάνανε ένα τετραγωνικό τετραγωνικό, ο οποίο το χρώμα πότιζε μέσα στο. Το οποίο δύσκολο το βρίσκει τώρα. Και δυστυχώς είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε καν μερικά πράγματα. Και τη συντήρηση και δεν γνωρίζουμε ούτε οι ίδιοι ότι υπάρχουν μνημεία. Πολύ σημαντικό. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Προσπαθώ να δοκιμάσω αρκετά πράγματα όσο μπορώ περισσότερο για και η εμπειρία, γιατί νομίζω ότι η μια τεχνική βοηθάει την άλλη στην αντίληψη, στο να ξεπάρει το χέρι σου, ειδικά στο χρώμα που είναι μεγάλη μαστορία το χρώμα. Νομίζω ότι εγώ έχω να μάθω αρκετά πράγματα και λόγω εμπειρίας. Εδώ βλέπεις μερικές φορές, ειδικά το χρώμα μπορεί να ρίξει τρεις ασυνάρτητες μουτζούρες ή πιτσιλιές. Και αν έχουν το σωστό χρώμα, δεν ξεκολλάει το μάτι σου. Που όταν ήμουν πιο νεαρός, αυτό μου φαινόταν δευτερεύον. Νόμιζα πως ήταν καλύτερο να έχω σωστή πινελιά. Και σαν να ειρωνευόμουν το χρώμα, που τώρα το βλέπω και μαγάρα μπορούσα να είχα ασχοληθεί πιο μπροστά και να είχα μάθει πέντε πράγματα. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι της εποχής μας, επειδή υπάρχει μια εποχή λιτότητας και δεν έχουμε. Νομίζω ότι δεν φαίνονται πολύ ο καλλιτεχνικός τομέας του Ηρακλείου, που έχουν πάρα πολύ, ειδικά στην Κρήτη, πάρα πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες. Και δεν ξέρω αν είναι θέμα οικονομικό, που σαν να μην φαίνεται ο κόσμος φιλότεχνος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι, δεν νομίζω να μην είμαστε φιλότεχνοι, απλώς λόγω των οικονομικών συνθήκων είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι και κοιτάζουμε πρώτα να βγάλουμε τις πρώτες ανάγκες μας, αυτές που έχουμε ανάγκη. Και δευτερεύον να πάμε να δούμε μια έκθεση, αλλά νομίζω ότι δεν κάνουμε και τον κόπο να πάμε σε μια έκθεση, επειδή δεν έχουμε χρήματα. Νομίζω ότι δεν λέει κάτι αυτό. Θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε, να παίρνουμε ιδέες, γιατί πάρα πολλοί κόσμος που μπορεί να μην είναι επαγγελματίας, υπάρχουν πάρα πολλοί και καλοί, που είναι όχι επαγγελματίας, ερασιτέχνες. Και το κάνουν πολλές φορές περισσότερο μεράκι, γιατί επιλέγουν αυτοί τι θα κάνουν. Και νομίζω τους βγαίνει αυτό. Εκεί νομίζω ότι οι απόψεις καμιά φορά είναι θέμα. Κανείς δεν ορίζει το σωστό και το λάθος, κατά μένα τέλος πάντων. Στα πάντα υπάρχει μια φυσική εξέλιξη. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί και πολλοί καλλιτέχνες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι κάνουν αυστηρά την κριτική τέχνη, γιατί αυτό έχουν επιλέξει και αυτό είναι το γούστο τους. Και υπάρχουν και άλλοι που έχουν επηρεαστεί από την εξέλιξη που έφερε π.χ. ο Γκρέκο. Ο Δαμασκηνός, και έχουν επιλέξει αυτό το κομμάτι. Τώρα μετά και ένας αγοραστής και ένας ενδιαφερόμενος επιλέγει, είναι θέμα γούστου, τι θα πάρει και τι του αρέσει να παρακολουθήσει, τέλος πάντων. Δεν νομίζω να αυστηρά να πω ότι είμαι κριτικός, πρέπει οπωσδήποτε να κάνω κριτική σχολή, γιατί αυτό είναι και αλαζονικό νομίζω από την άλλη. Πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η μια μεριά και η άλλη. Εγώ δεν προσπαθώ να κατασταλάξω, αλλά νομίζω με την πάρα του χρόνου θα κατασταλάξω τι μου αρέσει περισσότερο.
θες να λέγεσαι αγιογράφος ή αγιογράφος, ειδικά κριτική, ακολουθείς ακριτική ή μακεδονική σχολή, ας πούμε, πρέπει να είσαι ακόλουθος των προτύπων, αυστηρά, αυστηρά, όσο μπορείς περισσότερο. Αν μπορείς το 50% να αντιγράψεις ένα έργο, στο 70%, στο 50%, όσο μπορείς, απλώς να κάνεις ό,τι καλύτερο για να πετύχεις όσο μπορείς καλύτερα την απόδοση στο 100% της αντιγραφής, που αυτό είναι αδύνατο. Τώρα, αν πρέπει να πειραματιζόμαστε ή όχι, είναι θέμα προσωπικό και απλώς νομίζω ότι δεν λεγόμαστε αυστηρή κριτική ή μακεδονική αγιογράφη ή βυζαντινή αγιογράφη. Είμαστε πιο λαϊκοί. Είναι πιο λαϊκό μετά το θέμα, τέλος όπου κάνουμε εμείς. Το αποτέλεσμα, βέβαια, ναι. Τα τελευταία χρόνια για αυτό το θέμα, για να μην βάζει ο καθένας όποιο άγιο θέλει, όπου θέλει, γιατί υπάρχουν αρκετοί που έχουν πρέπει να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένο μέρος. Υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες πρέπει να εγκριθούν από μια υπηρεσία για να μην κάνουμε και π.χ. 10 Άγιος Γεώργιους, επειδή είναι ιδωρητές, γιατί πιθανόν εδώ στην Κρήτη έχουμε αρκετούς Ιωάννηδες, έχουμε αρκετούς Γεώργιδες, Μανώνιδες. Δεν γίνεται να βάλουμε 15 Γεώργιδες, 15 Αντώνιους και τέτοια. Υπάρχει μια μελέτη και την ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, γιατί παλιά όλες οι τοιχογραφίες των Ναών γινόταν απευθείας στον τοίχο, αλλά λόγω του ότι παλιά τα πετρόκτηρα χτιζόταν και δεν είχαν ημερομηνία λήξης όπως τα δικά μας. Νομίζω ότι το τσιμέντο έχει μια ημερομηνία λήξης 80, 100 χρονών, 120, δεν γνωρίζω σίγουρα. Τώρα τα κάνουν πλέον σε καμβάδες, πανιά όπως είναι αυτά, και τοποθετούνται όπως περίπου τα πεθαρίες στους τοίχους, τα οποία δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ. Αν δεν φύγει ο τοίχος, δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ. Και είναι και ευκολία για έναν καλλιτέχνη που δουλεύει μέσα στο εργαστήριό του, βγάζει περισσότερη δουλειά με περισσότερη υπομονή. Να φανταστείτε ένας αγιογράφος που είναι στον Τρούλο και όταν τοποθετεί, όταν χρυσώνει τον Τρούλο, θα χρειαστεί αρκετές ώρες να είναι κάπως έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο να έχεις την υπομονή και την αντοχή για τόσες ώρες να δουλεύεις. Ενώ την ευκολία και το πρόγραμμά σου και τη μουσικούλα σου μπορεί να έχεις, είναι τέλος πάντων πολύ πιο εύκολο για τους νέους αγιογράφους που δουλεύουν σε πανιά και πάνε και κολλάνε εκεί πέρα. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος που θα το επιλέξει, νομίζω ότι το έχει εξ αρχής να είναι λίγο, να του αρέσει λίγο η μοναξιά και δεν το, η ανεξαρτησία, να μην έχει κάποιος στο κεφάλι του. Που όλοι και κάποιοι έχουμε στο κεφάλι μας, τέλος πάντων, γιατί κάποιος θα μας επιλέξει να κάνουμε αυτό, κάποιος το άλλο. Δεν θα επιλέξω εγώ σε ποιο σημείο θα κάνω ποιον και πώς θα τον κάνω, πρέπει να ακολουθήσω ένα σχέδιο. Αλλά νομίζω ότι είναι ωραίο να είσαι μοναχός, να μην έχεις επεμβάσει. Γιατί καμιά φορά και ένας που δεν ξέρει μπορεί να σου κάνει μια, που είναι καλό και αυτό, να σου κάνει μια επέμβαση, μια παρέμβαση στη δουλειά σου που να μην έχεις σκεφτεί ποτέ σου. Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα επιλογής. Χρόνο έχεις αν θες να κάνεις και την παρέα σου και να σε επισκέπτονται φίλοι σου και να σχολιάζεις διάφορα θέματα. Γιατί πιθανολογώ και αυτοί να έχουν κάποιο καλλιτεχνικό, ας το πούμε, μικροδιάκι και είναι σημαντικό, ξέρω εγώ, να σου πούνε κάτι και να επέμβεις κι εσύ στο δικό σου θέμα. Όταν παίρνεις ιδέες. Εννοείται, κάθε μέρα. Κάθε μέρα ξυπνάς και γι' αυτό δουλεύεις και δεν σου γίνεται ρουτίνα η δουλειά σου. Δηλαδή κάθε μέρα βλέπεις βελτίωση, κάθε μέρα εκεί που βλέπεις κάτι και νομίζω ότι είσαι τέλειος, ευχαριστημένος, ξυπνάς, πας να το αντικρίσεις πάλι και λες εσύ αυτό θα μπορούσα να το κάνω καλύτερο. Και νομίζω αυτό σε κάνει και έχεις όρεξη να συνεχίσεις, ναι.